5, 4, 3, 2, 1. Καλά τα παιδάκια. Ο τείχος της καλοσύνης. Και γιατί το βάλαμε αυτό εκεί? Για να κρεμάμε τα πάρτο. Αν δεν το... Εδώ και μία εβδομάδα στο χορευτικό φτιάξαμε και εμείς το δικό μας τείχο της καλοσύνης, να γίνουμε γειτονιά αλληλεγγύης, κυρίως για τα μέλη μας και για τους γείτονες εδώ πέρα, ό,τι περίσσευμα έχει ο καθένας, με τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την κίνηση που έχει γίνει σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας, κυρίως για τα δικά μας μέλη, λέω, και για τη γειτονιά, αλλά και όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος. Περιμένουμε να δείξουν την αλληλεγγύη τους σε ανθρώπους που δεν έχουν και να βοηθήσει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήρθατε να προβάλλετε την προσπάθεια αυτή του χορευτικού ομίλου και των παιδιών μας εδώ πέρα, γιατί τα παιδιά εδώ πέρα, από ό,τι είδατε, έφεραν τις σακούλες τους με το γάλα τους, με τα παιχνίδια τους και τα κρέμασαν για να τα πάρουν παιδάκια που δεν έχουν. Παιδάκια που δεν έχουν. Ευχαριστήσουμε όλους για την προσπάθεια που καταβάλουν να ενισχύσουν την προσπάθεια του χορευτικού ομίλου με τον τείχο της καλοσύνης, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Άστο και τον Βαγγέλη που φιλοτέχνησαν, εκπαιδευτικό συνάδελφο του 4ου Δημοτικού, που φιλοτέχνησε τον τείχο μας.